κομμάτι των αποθηματικών της διοίκησης μεταφέρεται στη Τράπεζα της Ελλάδος και πιθανότητα αύριο θα επικυρωθεί από την Βουλή. Ας ξεκινήσουμε τα πρώτα από το αυτονόητο. Οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου σαν διαδικασία αλλά και η πολιτική φιλοσοφία η οποία την ακολουθεί προσωπικά εμένα με βρίσκει αντίθετο. Η επιθυμία όλων μας πιστεύω ήταν να ξεκινήσει ένας διάλογος με πρωτοβουλία της κυβέρνησης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ώστε να μπορέσουμε να βρεθούμε να βρουν όλοι κοινά αποδεκτές λύσεις. Συμφωνώ με την πρόταση της ΚΕΔΕ, η οποία ζητούσε μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και όλους τους κοινωνικούς φορείς, ώστε να διευκολυνθεί η κατάσταση και να δημιουργηθεί ένα κλίμα συνεννόησης. Δεν συμφωνώ όμως με την πρόταση της ΚΕΔΕ για απεργιακές κινητοποιήσεις. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι ο χρόνος και ώρα για δουλειά και συνεργασία. Υπάρχει πολιτική άποψη ότι η Πορτογαλία βγήκε πολύ πιο εύκολα από την κρίση γιατί υπήρξε μια σοβαρή συνεργασία. Αυτή είναι η πολιτική κρίση. Επίσης, δεν συμφωνώ με την πρόταση της ΚΕΔΕ να μην εφαρμοστεί, εφόσον ψηφιστεί τέλε, η πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Δεν μας ενδιαφέρει. Ξαναλέω, δεν μας ενδιαφέρει ούτε να ρίξουμε ούτε να στηρίξουμε κανέναν. Θέλουμε η χώρα μας να τα καταφέρει ώστε όλοι οι Δήμοι να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Μακάρι να μην έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Δέχομαι λοιπόν παρόλο τους δισταγμούς μου να χρησιμοποιηθεί ένα μέρος και θα εξηγήσω γιατί είναι ένα μέρος του αποθηματικού. Με την ελπίδα ότι θα είναι ένα καλό διαπραγματευτικό όπλο. Οδικά θα μας εξηγήσει και ειδικά ο υπεύθυνος των οικονομικών κρίσεων της χρονιάς. Έχουμε γύρω στα 5 εκατομμύρια, 457 έτσι. Από αυτά, 600 είναι στην Τράπεζα της Ελλάδος, 2.900 είναι στο Ταμείο Παρακαταθετικών και Δανείων, 300 περίπου είναι σε τράπεζες τα οποία είναι για κίνηση και δύσκολα θα μπορούν να αποσπαστούν και μένει και περίπου 1 εκατομμύριο τα οποία είναι στην Τράπεζα Πειραιώς. Εκεί είναι μέσα και το 600 περίπου στα οποία είναι για την ενιαία αρχή και ορμόν. Καταλαβαίνετε μισθούς κλπ. Δηλαδή χοντρικά φαίνεται να διακινδυνεύουν γύρω στις 300.000. Από αυτά μπορούν να πάρουν, ας πούμε, κάθε μέρα γύρω στο 10% ή και κάθε δεύτερη μέρα 15%. Δεν θα μπορούσε περισσότερες λεπτομέρειες. Θα μας τα δει ο κ. Κοτρονιάς. Δηλαδή, δεν είναι σημαντικό ποσό από το οποίο μπορούν να μας προσπάσουν αυτή τη στιγμή. Έτσι. Στην τώρα εδώ για εγώ σας το μεσημέρι είχαν ως εξής. Τα δυνατά υπόλοιπα ήταν σήμερα 4,7 εισιτάρια. Τα αρχικά έχουν 287.000, έκρεπε ανηλίκητα 275.000 και έκρεπε ειδικευμένα 3.4.76. Πού είναι τα χρήματά μας, προδοτημένα. Το μεγαλύτερο ποσό είναι τα καταδεδειμένα στο Ταμείο Παρακαταθετικών και Δανείων 2.902.000. Στην Τράπεζα Ελλάδος 616.000. Στο Ταμείο του Δήμου 6.500. Σε ιδιωτικές τράπεζες, Τράπεζα Πειραιώς και Αλφα Μπανκ, η πρώτη 873.000 και η δεύτερη Αλφα Μπανκ 363.000. Κάνουμε μια μεταφορά στα 1.500.000. Σύνολο σε ιδιωτικές τράπεζες, δηλαδή το ποσό που επηρεάζεται, 1.290. Λοιπόν, σε αυτό μια μικρή ανάλυση, Τράπεζα Πειραιώς, 873.000 μισθοδοσία, τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η ΑΒΑΜΑΝ έχει εργολάβους, προμηθευτές, φταγείς κλπ. Το πρόβλημα που δημιουργείται στη χώρα είναι τεράστιο, γιατί υπάρχει μια τεράστια ανησυχία των πολιτών. Δεν υπάρχει ανησυχία των πολιτών. Όταν πάρουμε κατά τη αυτοδιοίκηση, που είναι ο πρώτος βαθμός
και ο πιο κοντινό στον πολίτη σε μια δύσκολη ώρα που βρίσκεται η χώρα μας. Αυτομάτως ο πολίτης και η αγωνία του κολαπλασιάζονται. Και ήταν πολύ κακή η στιγμή αυτή να έρθει τώρα και να πει. Σε αυτό το πράγμα, διότι υπάρχουν και δίμοι και πολύ ωραία και αλλιώς και ωραία που τεράστια και τεράστια αυτοδιοίκηση, υπάρχουν δίμοι οι οποίοι το πιούν τα λεφτά τους με 6 και 6,5%. Στο παράδειγμα το παλιό φάλιρο. Το παλιό φάλιρο, και το περιστέρι, έχουν μετράπησες συμβάσεις, προθεσμιακές καταθέσεις της τάξης 8 και 10 εκατομμυρίων και παίρνουν ποσοστά εκεί 6,5%. Και λέω εξώς πολιτικό, διότι αυτή τη στιγμή το τεράστιο πρόβλημα που δημιουργεί, τι κάνουμε. Τι κάνει η κυβέρνηση. Πέραν του ότι δημιουργεί ένα τεράστιο αναστάτου σε εμά, γιατί δεν υπάρχει προγραμματισμό των Δήμων, ούτε μπορεί να υπάρξει ένα προγραμματισμό των Δήμων, όταν μα συζητάνε να έχουμε για 15 μέρε χρήματα. Για 15 μέρε χρήματα. Δηλαδή, κάθε 15 μέρε να πηγαίνουμε να κάνουμε έτσι, και αν η ηγετική κυβέρνηση μπορεί να τα δώσει, θα δει. Αν δεν μπορεί, δεν τα δίνει. Δεύτερον, δεν κάλεσε ποτέ εμά να πούμε και εμεί απόσυμα. Τρίτον, δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Αν υπήρχε χρονοδιάγραμμα, όταν συζητάμε. Εάν η κυβέρνηση ερχόταν στην ΚΕΔΕ και νομίζω με ίδιους τόνους πάντα σε αυτά και με κλίματα ΚΕΔΕ και έλεγε ότι ξέρετε, έχουμε αυτή τη στιγμή μια καμιακή ανάγκη να κρατήσουμε ένα κομμάτι. Το είπα χθες και μόνο εσύ. Θα δώσουμε και τα χρήματα τώρα, θα δώσουμε και τα προσωπικά μας. Υπάρχει λέγεται. Αν ήταν ο όντως θέμα ειδικής σημασίας τώρα. Το οργανισμένο όμως θα στραγγαλίζει τις τράπεζες τις ιδιωτικές. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν σου λέει ότι 1,5 δισεκατομμύριο για να καλύψει το κενό των 1,5 δισεκατομμυρίων που φύγαν από τι κρατικέ τράπεζε και τι ιδιωτικέ τράπεζε να πάνε στην τράπεζα τη Ελλάδος. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν μια τεράστια ακολουθία τη ελληνική κυβέρνηση ω προ την πραγματικότητα την οποία θέλει να δείχνει και το αν πραγματικά στηρίζει αυτή τη λύση. Εγώ σα δηλώνω κατηγορηματικά ότι από όπου και αν ξεκινάει ο καθένα από εμά, όποια πολιτική προέλευση και αν έχει όποια σκέψη και αν περνάει το μυαλό του, όποια διαδρομή και αν έχει, για μένα τουλάχιστον και νομίζω για τους περισσότερους από εμάς, πρώτο κόμμα από όλα είναι το κόμμα της αυτοδιοίκησης. Που πιστεύω ότι πρέπει να βάλουμε αυτή τη στιγμή στην ατζέντα και να είμαστε μαζί συντεταγμένοι και με την κέρδη, γιατί χρειάζεται η ενότητα στις δύσκολες ώρες και με τους σημαντικούς οργανισμένους, με την πρόεδρο με τους περιφερειάρχες που δώσαν το παρόν σε όλες τις παρουσίες. Και μέχρι και με τον κύριο Βαρδάκη, με τον Προεδρείο, να πάρουμε και μια απόφαση ότι πρώτα απ' όλα είναι απαράδεκτη αυτή η πράξη του μοντικού προηγουμένου που και εσείς κύριε Δήμαρχε προωθηθήκατε, δηλαδή το πρώτο να δουλεύουμε αυτό το πράγμα ακριβώς που και εσείς είπατε, δεν έχουμε καμία αντίληψη αυτό. Το δεύτερο, να υπάρξει μετά από τι συνέδριε τη ΚΕΔΕ, να μην γίνει καμία ενέργεια εφαρμογή του ψηφοδοκού και βέβαια και τη συνάντηση που επιτίθεται με τον Πρωθυπουργό και να αναλύουμε τα αποτελέσματα του κεντρικού μα συνεδρίου που είναι η κορυφαία στιγμή για την αυτοδιοίκηση. Η κοινωνία μας βιώνει μια πρωτόγνωρη κρίση. Μαζί με την οικονομική κρίση που πλήττει τους άνεργους, την νεολαία, τους συνταξιούχους και όσους εργάζονται ακόμα, ζούμε και την πλήρη αποαξίωση των θεσμών και της πολιτικής που καθιστούν την έξοδο από την κρίση ακόμα πιο δύσκολη. Ο λαϊκισμός που κυριάρχησε στην κεντρική πολιτική σκηνή έχει διαχειριστεί σε κάθε συλλογικότητα και αγκάλιασε κάθε πτυχή της κοινωνικής μας ζωής. Η αποφυγή του πολιτικού κόστους έγινε ο σκοπός των κομμάτων εξουσίας και η χώρα βυθίστηκε σε ένα ατέλειωτο αδιέξοδο. Αυτή την περίοδο λοιπόν η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι διαπραγματεύεται με τους δανειστές καλύτερους όρους στη διαχείριση του χρέους. Δείχνει να θέλει να διαφοροποιηθεί από τις προηγούμενες κυβερνήσεις τα ζητήματα των μισθών και των συντάξεων και να προστατεύσει τη δημόσια περιουσία από το χρηματιστικό κεφάλαιο που με πρόφαση το χρέος επιδιώκει να πάρει το δημόσιο φρούτο και να φέρει τον ελληνικό λαό σήμερα και ολόκληρη την Ευρώπη αύριο σε τριστοκοσμικό επίπεδο διαβίωσης. Η αυτοδιοίκηση ήταν αυτή, είναι η πρώτη μορφή της εξουσίας, ήταν και παραμένει κοντά στα συμφέροντα των απλών ανθρώπων, τα οποία αντικειμενικά υπερστηρίζει. Άλλωστε πλήρωσε την κρίση όσο κανένας άλλος φορέας με περικοπές που έφτασαν το 70% στα έσοδά της την προηγούμενη τριετία. Η κυβέρνηση λοιπόν όφιλε εκ των προτέρων να ζητήσει τη συνδρομή της μέσα από διαβούλευση και χωρίς την πράξη νομοθετικού περιεχομένου που δεν χαρακτηρίζει δημοκρατική λειτουργία της πολιτείας. Αυτό ζητάμε και εμείς σήμερα. Την ίστατη στιγμή να κάνει ειλικρινή διάλογο και να περάσει τις εγγυήσεις και δεσμεύσεις που θα δώσει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός
σε οποιαδήποτε απόφαση πάρει, έτσι ώστε πραγματικά οι κλίνοι να συνεχίσουν το έργο τους χωρίς κανένα εμπόδιο. Με δεδομένο ότι μόνο η αυτοδιοίκηση μπορεί να κρατήσει όρθιες τις τοπικές κοινωνίες και κατ' επέκταση να αποτελέσει ανάγωμα για την οικονομική ασφυξία ολόκληρης της χώρας, η απόφαση της κυβέρνησης στερεί και αυτήν ακόμα τη δυνατότητα. Και εν κατακλείδη, συμμετοχή σε μια εθνική προσπάθεια επιτυχάνεται μόνο όταν κάποιος σε κάνει μέρος αυτής και όχι όταν σε εθνιδιάζει, σε υποτιμά και ακυρώνει θεσμική και οικονομική σου αυτοτέλεια. Η πράξη λοιπόν αυτή που αφορά τα ταμιακά διαδέσματα αποδεικνύουν ότι κάποιοι σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή για την Ελλάδα χρησιμοποιούν ένα τόσο σοβαρό εθνικό ζήτημα για να εξυπηρετήσουν μικροπολιτικά πολιτικές τους αντιλήψεις και συμφέροντα. Η κυβέρνηση για οποιαδήποτε αποτυχία της θα λογοδοτήσει στην ελληνική κυβέρνηση, τους Έλληνες, συγγνώμη, θα λογοδοτήσει τους Έλληνες πολίτες και στην συλλογική συνείδηση του έργου. Περίμενε κανείς οι ευθύματοι και οι περιφερειάρχες να αντιληφθούν τον αγώνα που δίνεται για να σωθεί η χώρα με αξιοπρέπεια και να στηρίξουν με όποιο μέσο μπορούν τις προσπάθειες της κυβέρνησης και του ελληνικού λαού. Αντιθέτως, βλέπουμε να αντιδρούν εκείνοι οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες που επί 5 χρόνια υπέμειναν αμήλυτοι την οικονομική αφέμαξη των ΟΤΑ με μειώσεις που αγγίζουν το 60-70% των πόρων των και την κατάργηση της αποτέλεσης των ΟΤΑ ως συνειδητή μνημονιακή επιλογή και όχι ως προσωρινή ανάγκη. Δεν κατανοώ γιατί επιχειρούν να δημιουργήσουν κλίμα κοινωνιολογίας για τα οικονομικά των Δήμων, αφού γνωρίζουν πολύ καλά ότι είναι ασφαλή. Αν το καράβι βυθιστεί, δεν θα σωθεί κανείς, ούτε η τοπική αυτοδιοίκηση. Ας βάλουμε λοιπόν όλοι μαζί πλάτη να μην βυθιστεί το καράβι και να πράξουμε υπεύθυνα στηρίζοντας το έργο της κυβέρνησης. Δεν μπορείς να συζητάς πολιτικά αν έχεις μνήμη αμοιβάδας, αν έχεις κουδί βγή, αν έχεις ξεχάσει τι γινόταν πέρσι πρόκληση. Δεν μπορείς να συζητάς πολιτικά. Το θυμάστε που είχαμε κυβέρνηση ναρκωμανή. Ναρκωμανή ήταν, έδωσε αυτή για τη δόση. Και για να πάρει τη δόση κάθε φορά έγινε τα πάντα. Έκοβε μισθούς. Από δόση σε δόση έκοβε μισθούς. Έκοβε συντάξεις. Δημιούργησε 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Έφερε στο δήμιο, στους δήμους, τον δήμιο της αυτοδιοίκησής τους, το οικονομικό παρατηρητήριο. Έκοψε κατά 67% την κρατική επιχορήγηση στους Δήμους. Έκανε το PSI, που τα θεματικά του τύχη, ας πούμε, του Ταμείου Υγείας Δημοτικών και Κοινωνικών Υπαλλήλων, αγόρασαν σε μια μέρα ομόλογο, που μια μέρα απορρέφθηκαν και από τα 300 εκατομμύρια δεν ξέρω, έπεσαν στα 40 και στα 50. Σε κάθε ευκαιρία, η ναρκωμανής κυβέρνηση, η προηγούμενη, για να πάει τη δόση της, μας κούνεγε και το δάχτυλο. Μαζί τα φάγαμε. Ναι, αν δεν το το περιβάλλον, να μην σε κάθε ευκαιρία που μας πούνε και το δάχτυλο κάτι πάρα ή κάτι άλλο που το μαζί τα φάγαμε. Είχαν στήσει πάρτι για δεκαετίες πριν, είχαν στήσει ένα στρεβλό μοντέλο ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας και θυμούνταν και τον άνεμο που τον παρακάλεσε για να τον διορίσει και του πάνε μαζί τα φάγαμε ρέμι, χωρίς ντροπή για όλους Έλληνες στο παρελθόν. Τι έχουμε τώρα, γιατί πρέπει να συγκρίνουμε. Έχουμε μια κυβέρνηση που λέει ότι δεν μειώνουν μισθούς, δεν μειώνουν συντάξεις, αυτά είναι πια. Σε αυτή την κυβέρνηση που δεν αναζητεί τη δόση με την ίδια πρεμούρα που έκανε η προηγούμενη, τον νεοφιλελεύθερο μπλοκ σε Ευρώπη και Ελλάδα, αυτό είναι το περίεργο. Σε Ευρώπη και Ελλάδα βάζει διαρκώς την προποδιέ σου. Γιατί? Γιατί αν ανοίξει σε μια χώρα άλλους δρόμους για τη διαχείριση της κρίσης, πέρα την νεοφιλελεύθερη πολιτική, αυτοί οι τύποι θα χάσουν την πολιτική πρωτοκατεδρία σε Ευρώπη και Ελλάδα. Το ζήτημα αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να το δούμε σαν μια μεγαλύτερη εικόνα, δεδομένου ότι όπως βλέπουμε το καράβι βουλιάζει. Ο Δήμος μας δυστυχώς δεν είναι ούτε αυτάρκης ούτε αυτοτελής. Ακόμα και αν αυτά τα χρήματα δεν τα δίναμε με κάποιο τρόπο, αν το καράβι βουλιάξει, αν δεν έρθουν χρήματα μέσα στο επόμενο διάστημα,
δεν μπορούμε να ελπίζουμε για τίποτα. Θεωρώ ότι τέτοιου είδους πρακτικές θα πρέπει να αποφεύγονται, όμως ουσιαστικά εδώ μιλάμε για μονόδρομο. Τα χρήματα αυτά ελπίζουμε ότι θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου να καλύψουν πάγιες ανάγκες και σε αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθούμε στην απόφασή μας. Εάν η ΚΕΔ, και δεν ξέρω κύριε Δήμαρχε αν θα ξανασυνεδριάσετε ή θα κάνετε ή όχι, το ουσιαστικότερο πράγμα το οποίο πρέπει να απαιτήσετε είναι οι εγγυήσεις από τη μεριά της κυβέρνησης ότι αυτό το οποίο μας υπόσχεσε αυτή τη στιγμή, ναι, θα γίνει. Ή αν δεν γίνει, τότε αλλάζουμε ρότα. Τώρα το να κάθομαστε να συζητάμε και τι γινόταν στο παρελθόν και τι θα γίνει στο μέλλον και τι θα γίνει αυτά, νομίζω ότι είναι άνευ ουσίας, διότι το πρόβλημα υπάρχει αυτή την ιστορική στιγμή. Δεν υπήρχε στο παρελθόν. Δεν θα γίνονται δεκτές πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Αυτή η Βουλή θα εφαρμόσει τις αρχές της καλής νομοθέτησης. Τα ΔΕΕΦΗ... Ζωή Κωνσταντοπούλου, στην πρώτη συνομιλία στους πρόεδρους της Βουλής. Δυστυχώς, σήμερα, κολοτούμπα. Μία απόφαση η οποία θα πρέπει να πάρετε είναι ότι να καταδικάζουμε τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Μπορεί αύριο να ψηφιστεί με πράξη νομοθετικού περιεχομένου η συζήτηση η οποία κάνουμε σήμερα. Όμως, να ξέρετε, γίνανε πολλές πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που ήταν πάντα για το καλό μας. Δυστυχώς, η κυβέρνηση στο κομμάτι αυτό δεν μας έχει πείσει. Για να μην σας καθυστερώ όμως, εμείς στο εργατικό κέντρο ταυτιζόμαστε απόλυτα με τη θέση και το ψήφισμα του Σωματείου Εργαζομένων του ΟΤΑ. Και βεβαίως θα πρέπει να πούμε ότι ανεξάρτητα από ποια απόφαση θα πάρετε εσείς, τα συνδικάτα τουλάχιστον από αύριο θα πρέπει να ξεκινήσουμε έναν κοινό αγώνα ενάντια της απόφασης η οποία ενδέχεται να ψηφιστεί αύριο στο... Ευχαριστώ. Η αυτοδιοίκηση έχει ζήσει δύσκολες στιγμές στο πρόσφατο παρελθόν. Οι πολύ μεγάλες περικοπές στη χρηματοδότησή της, η καταστρασίγηση κάθε αυτοτέλειας με το παρατηρητήριο, έχουν υποβιβάσει την τοπική αυτοδιοίκηση σε παρεία. Η συγκεκριμένη απόφαση με πράξη νομοθετικού περιεχομένου της κυβέρνησης κάνει ένα προσωρινό χειρισμό, μια εσωτερική ανακύκλωση της υφισταμένης ρευστότητας. Η διαδικασία αυτή είναι διαδεδομένη σε χώρες της Ευρώπης και είναι εύλογη, αφού το κράτος αντλεί ρευστότητα από φορείς που τους έχει ήδη επιχορηγήσει και θα συνεχίσει να επιχορηγεί. Κατανοούμε την απόφαση της κυβέρνησης με μια απλή και ουσιαστική σκέψη. Είμαστε όλοι στο ίδιο καράβι, ή μαζί θα περάσουμε ή μαζί θα βουλιάξουμε. Μακάρι με αυτή την κίνηση να στηριχθεί η χώρα μας και να προχωρήσουμε στο επόμενο διάστημα χωρίς μειώσεις μισθών και συντάξεων. Αν αυτή η ολιγοήμερη διευκόλυνση βοηθήσει να ενισχυθεί η διαπραγματευτική θέση της χώρας μας έναντι των πιστωτών μας, θεωρούμε ότι κανείς Έλληνας πολίτης δεν θα έχει αντίρρηση. Επιθυμία μας είναι όμως τα χρήματα αυτά να χρησιμοποιηθούν για τις εσωτερικές ανάγκες της χώρας, για την κανονική πληρωμή μισθών και συντάξεων, για παράδειγμα, και όχι για πληρωμή χρέους. Απ' την άλλη, κανείς δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένος με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Πολύ περισσότερο εμείς που επιθυμούμε τη συνεργασία με κάθε κυβέρνηση και με τη σημερινή που προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα σοβαρά προβλήματα που έχει μπροστά η χώρα. Θα προτιμούσαμε να έχει προηγηθεί συζήτηση με τους αυτοδιοικητικούς φορείς. Η νομοθέτηση με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και από τη νέα κυβέρνηση σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας της Βουλής πρέπει να αποφεύγεται. Γινόταν και στο παρελθόν, αλλά αυτό δεν πρέπει να συνεχίζεται στο διενεκές. Επιπλέον εκτιμούμε ότι η πράξη νομοθετικού περιεχομένου ελάχιστα επηρεάζει την εικόνα αποθεματικού του Δήμου Ναυπακτίας. Επομένως, κανείς από τους εργολήπτες και προμηθευτές του Δήμου δεν κινδυνεύει να έχει προβλήματα στη ροή της χρηματοδότησης εάν δεν επιδεινωθούν περαιτέρω τα οικονομικά της πατρίδας μας. Πολύ περισσότερο δεν υπάρχει κίνδυνος για την πληρωμή των εργαζομένων σε όλες τις δομές του Δήμου Ναυπακτίας. Προστίθεται το σαφές χρονοδιάγραμμα που θα ισχύει η πράξη νομοθετικού περιεχομένου και να δοθούν οι εγγυήσεις ότι για τα χρήματα των Δήμων και των ΟΤΑ που θα κατατεθούν στο παρακαταθηκόν και στην Τράπεζα Ελλάδος.